Καλημέρα, Παντελή. Καλημέρα σας και στους ακροατές σας. Τι γίνεται αυτή τη στιγμή, καταρχήν, έχεις εικόνα, υπάρχει ένταση? Όχι, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία ένταση. Βρισκόμαστε συγκεντρωμένοι φοιτητές μαζικά έξω από τις πύλες της Πανεπιστημίουπολης του ΕΚΠΑ και αντίστοιχα έξω από τις πύλες της Πολυτεχνιούπολης. Η κατάσταση αυτή τη στιγμή έχει ως εξής. Για να ακούσουν δηλαδή και οι ακροατές. Αυτή τη στιγμή ξεκινάει το νέο ακαδημαϊκό εξάμηνο, η νέα ακαδημαϊκή χρονιά. Οι φοιτητές αυτή την περίοδο δίνουν την εξεταστική μας, τα μαθήματά μας. Ναι. Πρώτο ετής συναδελφοί μας αυτή τη στιγμή γράφονται στις σχολές τους, ετοιμάζονται να βρουν, ψάχνουν δηλαδή να βρουν δωμάτιο στην εστία. Δυσκολεύονται αρκετοί από αυτούς και έρχονται αντιμέτωποι με πανάκριβα νίκια. Και συνολικά όλοι οι φοιτητές βρισκόμαστε μπροστά σε μια δύσκολη κατάσταση, όπως αντίστοιχα και οι οικογένειές μας με την ακρίβεια που έχει εκτοξευτεί. Έχουμε τα άγχη μας δηλαδή, να το πω έτσι. Και αυτή την περίοδο η κυβέρνηση. Και όπως δείχνουν όλα, Παντελή, θα συνεχίσουμε να τα έχουμε και το επόμενο χρονικό διάστημα. Σωστό αυτό. Δεν με κάνετε δηλαδή πρόσκαιρο. Φαίνεται δυστυχώς και αυτό θα χρειαστεί να συνεχίσουμε να παλεύουμε και για αυτά. Και αυτή την περίοδο επιλέγει η κυβέρνηση, χθες το απόγευμα δηλαδή, να μαζέψει τη μισή αστυνομική δύναμη της Αθήνας για να βάλει την πανεπιστημιακή αστυνομία στις σχολές μας. Ένα μέτρο που έχουν καταδικάσει φοιτητές, καθηγητές, εργαζόμενοι των πανεπιστημίων, γιατί αυτή τη στιγμή από τις σχολές μας σίγουρα δεν λείπει αστυνομία. Λείπουν τα λεφτά που δίνουν για την πανεπιστημιακή αστυνομία, τα 30 εκατομμύρια δηλαδή που δίνει η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή για την πανεπιστημιακή αστυνομία, που θα μπορούσαν να γίνουν εστίες, υποδομές των πανεπιστημίων μας, λεφτά για καθηγητές, για να βάσουμε συνολικά των σπουδών μας. Ναι. Αυτά είναι τα έργα. Συγγράμματα, εξοπλισμός των πανεπιστημίων, πολλά. Αυτό είναι αλήθεια. Απ' την άλλη μεριά όμως ήταν ένα μέτρο το οποίο είχε αναγγελθεί, ήταν ένα μέτρο το οποίο η κυβέρνηση πίστευε ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση κτλ. Ήταν ένα μέτρο το οποίο έχει προαναγγελθεί εδώ και 1,5 χρόνο. Βέβαια, η κυβέρνηση έχει οδηγηθεί από αναβολή σε αναβολή κάτω από την ίδια τη δράση των φοιτητικών συλλόγων. Και χθες, άλλωστε, που ήταν η πρώτη ανακοινωμένη περιπολία της πανεπιστημιακής αστυνομίας, δεν κατάφερε να μπει μέσα στον χώρο του πανεπιστημίου, δεδομένου ότι εκατοντάδες φοιτητές βρισκόμασταν συγκεντρωμένοι στις πύλες και παρά την απαράδεκτη καταδικαστέα επίθεση με χρήση χημικών που δεχτήκαμε χθες το απόγευμα, την απρόκλητη επίθεση, η πανεπιστημιακή αστυνομία δεν κατάφερε να μπει στις σχολές μας. Με τον ίδιο τρόπο πιστεύουμε ότι μπορούμε και το επόμενο διάστημα να ακυρώσουμε αυτούς τους σχεδιασμούς της κυβέρνησης και να καταφέρουμε να επιβάλλουμε τα πραγματικά μας αιτήματα. Αυτά που αφορούν τα πραγματικά μας άγχη, δηλαδή την προσπάθεια να σπουδάσουμε, να βρούμε αύριο δουλειά στο αντικείμενό μας. Καταλαβαίνω ότι η Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδος θα επιμείνει στο αίτημά της. Οι άλλες νεολαίες είναι σε αυτήν την κατεύθυνση? Κοιτάξτε να δείτε, η Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδος από χθες, με το που έγινε δηλαδή γνωστή η πρόθεση της κυβέρνησης να προχωρήσει την είσοδο της πανεπιστημιακής αστυνομίας, εξέδωσε φυσικά ανακοίνωση με την οποία καταδίκαζε αυτή την ενέργεια και τα μέλη της, οι φίλοι της ΚΝΕ μπήκαν μπροστά σε όλους τους φοιτητικούς συλλόγους ώστε να οργανώσουν τον αγώνα, τις άμεσες δηλαδή κινητοποιήσεις, τη διεκδίκηση γύρω από αυτά τα ζητήματα. Φυσικά όχι, δεν τηρούν όλες οι, να το πω έτσι, ας πούμε, οι νεολαίες των κομμάτων μέσα στα πανεπιστήμια την ίδια στάση. Έχουμε για παράδειγμα την κυβερνητική παράταξη της ΔΑΠ μέσα στα πανεπιστήμια, την νεολαία αντίστοιχα της Νέας Δημοκρατίας της ΟΝΕΔ, η οποία επικροτεί το συγκεκριμένο μέτρο. Και χθες, για παράδειγμα, ακόμα και μετά την απρόκλητη επίθεση που δεχτήκαμε εδώ πέρα οι φοιτητές, είπε ότι επιτέλους μπαίνει η ασφάλεια, όπως είπαμε, μέσα στα πανεπιστήμια, λες και αυτό που έλειπε από τις σχολές μας ήταν η αστυνομία. Αντίστοιχα, υπάρχουν και άλλα παραδείγματα που αφορούν και το μέτρο αυτό. Για παράδειγμα, η πρόταση του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ και φυσικά αντίστοιχα των παρατάξεων τους στα πανεπιστήμια είναι να υπάρχει σώμα αντίστοιχο φύλαξης, απλά αυτό να βρίσκεται στην ευθύνη του Πρίτανη, δηλαδή τις εντολές για να σηκωθεί το γκλοπ να τις δίνει ο Πρίτανης και όχι ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Φυσικά κάτι τέτοιο δεν μπορούμε να το αποδεχτούμε, όχι μόνο εμείς ως Κομμουνιστική Νεολαία, αλλά συνολικά οι φοιτητικοί σύλλογοι που έχουν τοποθετηθεί ενάντια. Επειδή δεν μου αρέσει η λέξη αστυνόμευση και ιδιαίτερα όχι μόνο στα πανεπιστήμια, γενικότερα, μπορούν οι φοιτητές, Παντελή, να προστατέψουν τον ακαδημαϊκό τους χώρο? Κοιτάξτε να δείτε, στο πανεπιστήμιο όπως και συνολικά στην κοινωνία υπάρχουν και υπαρκτά φαινόμενα φυσικά εγκληματικότητα, τα οποία βέβαια σε πολλές περιπτώσεις από διάφορα ρεπορτάζ μπορούμε να πούμε και ότι διωγγώνονται. Για αυτά τα φαινόμενα
οι φοιτητές και μέσα από τους συλλόγους τους έχουν συγκεκριμένα αιτήματα. Για παράδειγμα, στην Πανεπιστημίουπολη του ΕΚΠΑ, που συμβαίνει και αυτή τη στιγμή το γεγονός και είναι και το πανεπιστημίο μου, στο φυσικό σπουδάζω εγώ, εδώ και χρόνια δεν υπήρχε φωτισμός σε όλη την Πανεπιστημίουπολη και μόνο κάτω από παρέμβαση των φοιτητικών συλλόγων καταφέραμε να μπουν φώτα στην Πανεπιστημίουπολη, ώστε να μπορούν τα παιδιά, για παράδειγμα, που μένουν στην εστία και πηγαίνουν έρχονται το βράδυ, μέσα να κάνουν τη βόλτα τους, να βγουν το βράδυ κλπ. Να μπορούν να γυρίσουν στο σπίτι τους. Αντίστοιχα, έχουμε συγκεκριμένα αιτήματα για αναβάθμιση πανεπιστημιακών χώρων, για φύλαξη, με προσωπικό φύλαξη δηλαδή, δημοσίων υπαλλήλων στην ευθύνη του Ιδρύματος, το οποίο θα έχει την ευθύνη φύλαξη των χώρων του Ιδρύματος, και με την παρέμβαση των φοιτητικών συλλόγων, αλλά και με συνολική αύξηση τη χρηματοδότηση των σχολών, να ζωντανέψουν οι σχολές μας, ώστε να γίνει δηλαδή ασπίδα η ζωντάνια των συλλόγων, των σχολών απέναντι σε τέτοια φαινόμενα. Όμως δεν μπορούμε να μην πούμε ότι αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση δεν επιχειρεί με το μέτρο της πανεπιστημιακής αστυνομίας και συνολικότερα της παρέμβασης αστυνομίας στα πανεπιστήμια να χτυπήσει την εγκληματικότητα, η οποία άλλωστε υπάρχει και δεν αντιμετωπίζεται και έξω από τις σχολές μας, πόσο μάλλον που έχουμε δει ότι αυτές οι ομάδες καταστολής αξιοποιούνται απέναντι στις δίκες διεκδικήσεις των φοιτητών για σπουδές, για μόρφωση κλπ. Παντελή Αρτζόγλου, σε ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σου. Ευχαριστώ και εγώ. Καλή σας μέρα και σας και στους ακροατές σας. Καλή σας μέρα.